Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι καλησπέρα. Απόψε είναι Κυριακή, 7 Απριλίου του 2024. Σημαδιακή μέρα. Καταρχάς σας χρωστάω μία αναφορά στον Λοχία Ίτσιο. Αυτόν ο οποίος μόνος του, ένας Λοχίας με δύο-τρεις στρατιώτες, σταμάτησε μία γερμανική δύναμη τεράστια και προκάλεσε από μόνος του πάνω από 200 απώλειες στους γερμανούς, νεκρούς μιλάμε. Αλλά επειδή έχουμε άλλα θέματα σήμερα θα τα αφήσουμε αν μπορέσουμε για αύριο. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με το μεγάλο όχι. Ξέρετε, έχουμε ε, ασκήσει κριτική στην έλλειψη στρατηγικής στην Ελλάδα σε μια σειρά από ζητήματα. αυτά είναι και αυτά αν δει την ιστορική πορεία των πραγμάτων, όμως θα πρέπει να τονίσουμε ότι υπήρξαν και μεγάλες στιγμές για την ελληνική διπλωματία. Θεωρώ από τις μεγαλύτερες την ε, είσοδο της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια διαδικασία που κατάλληλος πιστώνεται στον αείμνηστο Γιάννο Κρανιδιώτη, ο πρέσβης επιτιμή, ο κύριος Περικλής Νεάρχου, διεκδικεί, διεκδικεί και αυτός μερίδιο σε αυτήν τη στρατηγική. Λέει, προηγήθηκε ως σύμβολος του Ανδρέα Παπανδρέου σε αυτήν τη στρατηγική. Ο Πάγκαλος διεκδικούσε και αυτός μερίδιο ως υπουργό Εξωτερικών. Εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με αυτά που έχω διαβάσει και στα, ιστορικά, και στα τουρκικά μέσα, τα οποία θεωρούν μεγάλη ήττα την αυτή την επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας λένε οι Τούρκοι ότι η Τανσούτσι Λέαρ ευθύνεται για αυτή την εξέλιξη, όταν αν δεν κάνω λάθος το 1995 ε, συνένεσε στην κατάθεση αίτησης από, τις, από πλευράς κυπριακή Κυπριακής Δημοκρατίας, το άλλο που διάβασα καιρό δεν μπορεί να είναι και ελαφρώς διαφορετικό, και δεν έβαλε βέτο, διότι με βάση τη συνθήκη εγγυήσεων η Κυπριακή Δημοκρατία δεν δικαιούται. τη συνθήκες του Λοζάνης και του Λονδίνου, δεν δικαιούται. τη ρήξη του Λονδίνου, δεν δικαιούται να γίνει μέλο σε διεθνή οργανισμό, τον οποίο δεν είναι μέλη και τα τρία άλλα, ε, οι τρει ε, χώρε εγκύτριε δυνάμες. Ελλάδα, Κύπρο, ε, Τουρκία και Βρετανία. Εκεί λοιπόν λένε οι Τούρκοι προσέξτε με επιφύλαξη αυτά που λένε οι Τούρκοι μεταφέρω, ότι η Κυπριακή, η Κυπριακή Δημοκρατία αντίλαξε ε, την απόσυρση του ΒΕΤΟ με την έγκριση της Τελωνιακής Ένωσης από πλευράς της Ελλάδας και την άρση του ΒΕΤΟ από πλευράς της Ελλάδας στα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα. Yeah. Θυμάστε το 81 που μπήκαμε υπήρχε το τέταρτο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας τότε και κάποια 400 εκατομμύρια IQ, ένα μεγάλο ποσό για τα δεδομένα της εποχής που έπρεπε να πάει στην Τουρκία και όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις βέτο στο κεφάλι. Όλες. Για πρώτη φορά έχουμε άρση αυτού του βέτο, εάν δεν κάνω λάθος, το 1995. Τότε που η Τουρκία δεν έβαλε βέτο, δεν είναι μεν μέλος, αλλά θα μπορούσε εξοδίκως να εκφράσει τις αντιρρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι άνοιξε ο δρόμο. Όμω αυτό ο δρόμο ήταν μακρύ. Και θα μπορούσαν οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να μην συνενέσουν εάν δεν προηγηθεί η λύση του Κυπριακού. Αυτό με βάση την κρατούσα λογική θα ήταν και το, το σωστό. Πρώτα λύσε το πρόβλημα να μην εισάγουμε το πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως η Ελλάδα είναι από τις λίγες περιπτώσεις που ε, η ελληνική διπλωματία ξεπέρασε σε ευφυΐα την διπλωματία των Δυτικών και ε, όταν η Ελλάδα μεθόδευσε έτσι τα πράγματα και ενέταξε στο χρονοδιάγραμμα των εξελίξεων του κυπριακό έτσι των εξελίξεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με τέτοιο τρόπο το κυπριακό, ούτως ώστε όταν ήμασταν προεδρεύουσα χώρα που στη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας θα έμπαιναν 10 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς χώσαμε άλλε 9, χώσαμε και την Κυπριακή Δημοκρατία και έτσι έγινε η Κύπρος μέρος, μέλος της Ευρωπαϊκής Οικογένειας, η Κυπριακή Δημοκρατία. Ταυτόχρονα είχαμε δεχθεί να παράλληλα με αυτές τις διαδικασίες να τρέχουν και οι εξελίξεις για τη λύση του Κυπριακού. Αυτό ήταν το... Ε, άλοθη αν θέλετε ή η δικαιολογία μας. Όμως, επειδή το χρονοδιάγραμμα για τη διεύρυνση ήταν ανελαστικό, οι διαδικασίες για την εξέβρεση λύσης και το σχέδιο ΑΝΑΝ, αυτό ήταν, έγιναν με αυτόν τον τρόπο που καταφέραμε να προηγηθεί η ένταξη και να ακολουθήσει η ε, διαδικασία για να γίνει αποδεκτό το σχέδιο Ανάν. Το τι ήταν το σχέδιο Ανάν δεν είναι της παρούσης. Μπορείτε να ανατρέξετε το βιβλίο του Δημήτρη Κωνσταντακόπουλου, ε, αν δεν κάνω λάθος εκεί προς είναι, το οποίο το εκδώσαμε, ε, ήταν εκδόσεις Λιβάνι, έπαιξε ρόλο αυτό, ο Μίκης Θεοδωράκης που καταρχάς ήταν θετικός στο σχέδιο Ανάν, όταν το διάβασε, ύψωσε τη φωνή του και είχαμε και την ε, επηρέασε κατά κάποιο τρόπο και τη βούληση αρκετών στην Ελλάδα αλλά και στην ε, Κύπρο. Ε, εν πάση περιπτώσει η αρπαγή της Κύπρου ήταν το άρθρο του, το βιβλίο εκδόσης Λιβάνη του, ε, του Δημήτρη Κωνσταντακόπουλου, του δημοσιογράφου. Εκεί λοιπόν αφού πλέον είχαμε διασφαλίσει την είσοδο της Κυπριακής Δημοκρατίας πήγαμε σε δημοψήφισμα και βγήκε το 76% όχι. Πριν πάμε σε δημοψήφισμα, στις 7 Απριλίου του 2004, Μεγάλη Τετάρτη παρακαλώ, ο Τάσος Παπαδόπουλος έκανε το περίφημο διάγγελμά του. Θα, θα, διαβάσω μόνο το πώς καταλήγει. Απλά να σας πω ότι είναι τέτοιο το μίσος των κρατούντων και των υποστηρικτών του κατάπτυστου και προδοτικού σχεδίου Ανάν και κάτω, αλλά κυρίω εδώ, που αν ψάξετε να βρείτε εκείνο το τηλεοπτικό διάγγελμα, σε ελάχιστες σελίδες υπάρχει. Το έχουν πνίξει, ξέρετε, γιατί δεν είναι μόνο επειδή μισούν τον Τάσο Παπαδόπουλο, για να μην παραδειγματίζονται οι πολίτες και οι πολιτικοί. Σου λέει μην δημιουργούμε πρότυπα και τους βρίσκουμε μπροστά μας, που θα λένε τα μεγάλα ναι ή τα μεγάλα όχι, πάμε να δούμε πώς κλείνει. Δεν μπορώ να το πω όλο για λόγους χρόνου, άλλωστε ο, ο Χακ νομίζω ότι θα το βάλει ολόκληρο. Έχει σημασία όμως να πούμε κι εμείς εδώ ένα πεντάλεπτο, ένα εξάλεπτο από το διάγγελμα του Τάσου Παπαδόπουλου λοιπόν πώς καταλήγει. Δεν θα πάψουμε να αγωνιζόμαστε για την επίλυση του Κυπριακού. Η ιστορία δεν τελειώνει την 1η Μαΐου, το δημοψήφισμα. Θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για λύση και να προωθούμε μέσα στήριξης, μέτρα στήριξης των συμπατριωτών μας τουρκοκυπρίων. Απευθυνόμενος στους συμπατριώτες μας τουρκοκυπρίους, Θέλω να υπογραμμίσω την πραγματική μα έγνοια για μια λύση που να εξυπηρετεί και τα δικά του συμφέροντα. Ουδέποτε απέβλεψα σε φαλκίδευση ή στέρεση των δικαιωμάτων του. Οι προτάσει που κατέθεσα στι συνομιλίε και τα μέτρα στήριξή του που εξήγηλα πριν από ένα περίπου χρόνο αποτελούν απτή απόδειξη. Αυτή μου η στάση πηγάζει από την ειλικρινή μου πεποίθηση ότι ο σεβασμό τη αξιοπρέπεια και των δικαιωμάτων του η παραχώρηση σε αυτούς ακόμα περισσότερων δικαιωμάτων για να νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια, η αναγνώριση και η ισοτιμία τους, η ισομερής πρόοδος και ευημερία τους αποτελούν θεμελιακές προϋποθέσεις για την ειρήνη και την ομαλότητα στην Κύπρο. Γι' αυτό και θα αποτελούν μόνιμο στόχο της πολιτικής μας. Εμείς δεν έχουμε ένταση, αντίθετα υποστηρίζουμε τις προσδοκίες της Τουρκίας, για καθορισμό σύντομη ομοιρομηνία έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Διότι μια Τουρκία που θα βρίσκεται στη διαδικασία ενταξιακών συνομιλιών θα βρίσκεται κάτω από συνεχή πίεση και δική μα να αποδεικνύει συνεχώ ότι συμπεριφέρεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και τι αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε πάντα έτοιμοι για μετάλλαξη του σημερινού κράτου σε Ομοσπονδία που θα διέπεται καθοριστικά από δημοκρατικέ αρχέ και από βαρμόστα σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγγύηση για την ειλικρίνη αυτών των προσανατολισμών μας αποτελεί η ένταξή μας στο πολιτικό σύστημα και τις αρχές δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η εγγύηση καλύπτει αξιόπιστα και τους τουρκοκυπρίους και τις ανάγκες ασφάλειας της Τουρκίας. Εκείνο που ζητώ από τους συμπατριώτες μας τουρκοκυπρίους να κατανοήσουν είναι ότι όσο δεν δέχομαι να καταπατηθούν τα δικά τους δικαιώματα και συμφέροντα, άλλο τόσο οφείλω να υπερασπιστώ τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των ελληνοκυπρίων. Τις πιθανές συνέπειες από την απόρριψη του σχεδίου πρέπει να τις αντιπαραθέσουμε με τους κινδύνους που εμπερικλεί το σχέδιο ΑΝΑΝ, όπως τους προανέφερε στο του. Θα πρέπει ακόμη να μας προβληματίσει το τίμημα που καλούμαστε να πληρώσουμε με την αποδοχή ενός σχεδίου που αδικεί τον κυπριακό ελληνισμό και δεν παρέχει σοβαρά εχέγγυα λειτουργικότητας και βιωσιμότητα. Καλούμαστε να καταλύσουμε την κυπριακή δημοκρατία, το μόνο έρισμα ασφάλειας του λαού μας και εγγύηση της ιστορικής μας φυσιογνωμίας. Να καταλύσουμε την διεθνώς αναγνωρισμένη κρατική μας οντότητα, ακριβώς στη στιγμή που ενισχύεται η διεθνής πολιτική της βαρύτητα με την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οφείλουμε να εκτιμήσουμε με σοβαρότητα τους κινδύνους από μια πιθανή κατάρρευση της νέας κατάστασης πραγμάτων, γιατί τα δεδομένα που θα δημιουργηθούν δεν θα είναι αναστρέψιμα. Κατάρρευση του Ομόσπονδου Κράτους θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε αυτό που όλοι θέλουμε να αποφύγουμε, στη διχοτόμηση μέσα από τη διεθνή αναγνώριση δύο συνιστόντων κρατών, ελληνικέ κυπριακέ λαέ. Ως πρόεδρος της Δημοκρατίας και εκλεγμένος εκπρόσωπος της ελληνοκυπριακής κοινότητας, ανέλαβα τη βαριά ευθύνη της διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων. Αισθάνομαι βαρύ το χρέος να δηλώσω δημόσια, με ειλικρίνεια και παρησία, τη δική μου αποτίμηση και τη δική μου απόφαση. Ανέλαβα εξουσία, με εντολή να διαπραγματευτώ με εντολή όπω διαπραγματευθώ λύση του Κυπριακού προβλήματο βάσει του σχεδίου Ανάν, όχι όμω και με εντολή να προσυπογράψω οποιαδήποτε λύση ήθελε προκύψει από τι διαπραγματεύσει. Εντολή συμμετοχή στη διακυβέρνηση τη χώρα βάσει του νέου συντάγματο, το οποίο θα προκύψει, δεν έχω. Ούτε θα μπορούσε να μου είχε ανατεθεί τέτοια εντολή. Ούτε έχω εντολή να προσυπογράψω οποιοδήποτε νέο σύνταγμα το οποίο θα τεθεί προς κρίση από τον λαό. Μόνο ο πρόεδρος, τον οποίο ρητά παρέχεται εντολή να θέσει την προτινόμενη μεταμόρφωση της πολιτείας σε δημοψήφισμα, δικαιούται να προσυγοράψει το νέο σύνταγμα ως αντικείμενο κρίσης από τον λαό. Πέραν τούτου, εντολή του λαού είναι απαραίτητη για την άσκηση της συμπροεδρίας στη διακυβέρνηση της χώρας με τους προτινόμενους νέους θεσμούς από το σχέδιο ανάπτυξη. Το, τα συναισθήματά μου δεν είναι διαφορετικά από τα δικά σας. Στην υπηρεσία σας έχω τάξει τον εαυτό μου και πριν αλλά ιδιαίτερος από την, και πριν, αλλά από την ανάδειξή μου στην Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στόχος και γνώμονα στις κάθε πράξεις μου είναι το συμφέρον του λαού και τίποτε άλλο. Με αφοσίωση και πλήρη ανάληψη των ευθυνών μου και με παρησία λόγου και έργου. Η τελική απόφαση ήταν πάντα και παραμένει δική σας. Η ετοιμιγωρία σας θα εκφροστεί στο δημοψήφισμα της 24ης του Απρίλη. Συνεκτιμώντας όλα τα δεδομένα με ψυχραιμία και αντικειμενικότητα, αλλά και με πλήρη συνέστηση της ιστορικότητας των στιγμών και το βάρος της ευθύνης που μου αναλογεί, Λυπούμε ειλικρινά γιατί δεν μπορώ να αποδεχθώ και να υπογράψω το σχέδιο ΑΝΑΝ όπως τελικά διαμορφώθηκε παρέλαβα κράτος διεθνώς αναγνωρισμένο. Δεν θα παραδώσω κοινότητα χωρίς δικαίωμα λόγου διεθνώς και σε αναζήτηση κηδεμόνα. Αυτή η πρόταση έχει γραφτεί στην ιστορία με ανεξίτηλα, όχι ασημένια, χρυσά γράμματα και μάλιστα με λευκό χρυσό. Παρέλαβα κράτος διεθνώς αναγνωρισμένο. Δεν θα παραδώσω κοινότητα χωρίς δικαίωμα λόγου διεθνώς και σε αναζήτηση κηδεμόνα. Και, και όλα αυτά έναντι κενών παραπλανητικών δήθεν προσδοκιών. Έναντι της ανεδαφικής ψευδέστησης ότι η Τουρκία θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Συμπατριώτησες, συμπατριώτες. Στις 24 Απριλίου θα τοποθετηθείτε με ένα ναι ή ένα όχι στο σχέδιο Ανάν. Θα αποφασίσετε για το παρόν και το μέλλον της Κύπρου. Για τη γενιά μας, αλλά και για τις γενές που θα έρθουν μετά από μα. Έχω εμπιστοσύνη στην κρίση σα. Είμαι βέβαιο ότι δεν σα αγγίζουν ψεύτικα διλήμματα. Ότι δεν σα τρομάζουν απειλέ για δίθεν διεθνή απομόνωση. Ότι δεν σα πείθουν τα περαιδείθεν τελευταία ευκαιρία. Είμαι βέβαιο ότι εξακολουθούν να έχουν για σα νόημα οι ηθικέ αρχέ και αξίε του λαού μα, του πολιτισμού και του εθνικού ιστορικού μα βίου, τον οποίων θέλετε να συνεχίσουμε με ασφάλεια, δικαιοσύνη, ελευθερία και ειρήνη ελληνικέ, κυπριακέ λαέ. Στη ζυγαριά του ναι και του όχι, πολύ βαρύτερες και πολύ πιο επαχτείς θα είναι οι συνέπειες του ναι. σε καλό να απορρίψεις το σχέδιο Ανάν. Σε καλό να πεις στις 24 του Απρίλη ένα δυνατό όχι. Σε καλό να υπερασπιστείς το δίκαιο, την αξιοπρέπεια και την ιστορία σου. Με αίσθημα ευθύνη απέναντι στην ιστορία, στο παρόν και το μέλλον της Κύπρου και του λαού μας, σε καλό να μην υποθηκεύσει το μέλλον στην πολιτική βούληση της Τουρκίας. Να προασπιστεί την Κυπριακή Δημοκρατία λέγοντας όχι στην κατάλυσή της. Να συστρατευτεί για μια νέα πιο ελπιδοφόρα πορεία επανένωσης της πατρίδας μας μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλή Ανάσταση σε όλους και όντω η Ανάσταση ήρθε. 76% των Ελλήνων της Κύπρου είπε όχι. Και όντω δικαιώθηκε ο Τάσος Παπαδόπουλο. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ισχυροποιημένη στο διεθνέ σύστημα και λόγω των ενεργειών όπω η αμάλθια που πράττει η ίδια, αλλά κυρίω λόγω τη παρουσίας της στου κόλπου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μεγάλα ναι και τα μεγάλα όχι. Ο Τάσο Παπαδόπουλο είπε πρώτο το μεγάλο όχι, ακολούθησε ο ελληνισμός της Κύπρου και αυτό είναι μια παρακαταθήκη που αφορά όλους μας. Αυτά για τον Τάσο Παπαδόπουλο, απλά όπου υπάρχει δημοψήφισμα και εκφράζονται οι πολίτες, δεν ήταν, το, το, όχι δεν ανήκει μόνο στον Τάσο, ο ηγέτης το είπε. Στους Έλληνες της Κύπρου ανήκει. Όποτε μας δίνεται η δυνατότητα να εκφραστούμε, οι Έλληνες δείχνουμε και τον σωστό δρόμο, πέραμε τη σωστή απόφαση. Γι' αυτό μας δεν δε μας δίνουν ποτέ με σωστούς όρους, όχι με την καρικατούρα του 2015, με σωστούς όρους δεν δίνουν το δικαίωμα στους πολίτες να αποφασίσουν. Αποφασίζουν κύβδιλες εκλογικές διαδικασίες. Άλλο ορίζει τους υποψήφιους και καλείς να διαλέξει τον λιγότερο άχρηστο από τους άχρηστους που επιλέγει το κάθε κόμμα. Όχι, να σας λείπουν αυτά. Διαβάζω ότι στην Ελβετία θα γίνει δημοψήφισμα για το μεταναστευτικό. Για να αποφασίσουν οι πολίτε, υπάρχει μία πρόταση για, για δημοψήφισμα και θα γίνει το δημοψήφισμα. Να αποφασίσουν οι πολίτε τι θα κάνει το κράτο τη Ελβετία, η Συνομοσπονδία τη Ελβετία, τι πολιτική θα ακολουθήσει για του. Δεν θα αποφασίζει ο κάθε, το κάθε τσουτσέκι για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει ελληνική ή θα αλωθεί από όποιον θέλει να βρει ένα καλύτερο μέλλον. Εις βάρος της Ελλάδας δικαίωμα του κάθε πολίτη του κόσμου είναι να βελτιώσει τι συνθήκε τη ζωή του. Όχι όμω ει βάρο άλλων λαών. Εντάξει. Τώρα να θίξουμε ένα τεράστιο ζήτημα με αφορμή ένα άρθρο που διάβασα του κυρίου Δουατζή στην Αυτεμπορική. Το, το ζήτημα της γλώσσα. Του εκβαρβαρισμού τη ελληνική γλώσσα. Και θα ξεκινήσω με ένα ποίημα του Οδυσσέα Ελίτη από το Άξιο Νεστή. Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Το σπίτι φτωχικό στι αμμοδιέ του Ομήρου. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στι αμμοδιέ του Ομήρου. Εκεί σπάρει και πέρκε ανεμόδαρτα ρήματα, ρεύματα πράσινα μέσα στα γαλάζια, όσα είδαν στα σπλάχνα μου να ανάβουνε σφουγγάρια, μέδουσε με τα πρώτα λόγια των Σιρήνων, όστρα καρόδινα με τα πρώτα μαύρα ρίγη μονάχη έγνοια μονάχη έγνια η γλώσσα μου, με τα πρώτα μαύρα ρίγη. Εκεί ρόδια, κυδόνια, θεοί με λαχρινή, θείοι και ξάδελφοι, το λάδι αδειάζοντας μέσα στα πελώρια κιούπια και πνοές απ' τη ρεματιά ευωδιάζοντας, λιγαριά και σχήνο, σπάρτο και πιπερόριζα, με τα πρώτα πιπίσματα των σπίνων, ψαλμοδίες γλυκές με τα πρώτα, με τα πρώτα δόξαση. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα πρώτα δόξαση. Εκεί δάφνες και βάγια, θυμιατό και λιβάνισμα, τις πάλες ευλογώντας και τα καριοφύλια. Στο χώμα το στρωμένο με τα μπελομάντιλα, κνήσες, σουγκρίσματα και Χριστός Ανέστη, με τα πρώτα σβάρα των Ελλήνων. Αγάπες μυστικές με τα πρώτα λόγια του ύμνου. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα λόγια του ύμνου. Οδυσσέας Ελίτης, μια μεγάλη μορφή, ένας σεμνός άνθρωπος που δεν επεδίωξε ποτέ την δημοσιότητα, έμεινε εκεί στη γωνιά του να κεντολογά πάνω στα ποίηματά του αυτά που πίστευε για την Ελλάδα, το φως, τον ήλιο, το γαλάζιο, τη θάλασσα και μας άφησε παρακαταθήκη τα ποίηματά του και ένα βραβείο Νόμπελ. Μας λέει λοιπόν ο Γιώργος Δουατζής τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στι αμμουδιέ του Ομήρου, έγραψε ο Οδυσσέα Ελίτη στο άξιο νεστή. Ευτυχώ που δεν ζει για να, για θαυμάσει τον εκβαρβαρισμό τη. Βεβαίω κάθε ζωντανή γλώσσα αναπλάθεται, ενσωματώνει σταδιακά νέου όρου και η καθομιλούμενη ανανεώνεται συνεχώ έτσι που γυρίζοντα δύο-τρει δεκαετίε πίσω θα βρει κάποιο πολλέ αλλαγέ στη χρήση τη. Η διαρκή ανανέωση μια ζωντανή γλώσσα σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει τη φτωχοποίησή της και την αντικατάσταση των ελληνικών λέξεων με αγγλισμούς. Αν σκεφτούμε τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας, η οποία εκφράζει όσο καμιά άλλη κάθε έννοια που προσλαμβάνει ο ανθρώπινος νους και τη σημασία της γλώσσας σε σχέση με τις διανοητικές διεργασίες, θα κατανοήσουμε ότι η γλώσσα δεν είναι απλώς ένα εργαλείο συνεννόησης μεταξύ των ανθρώπων, αλλά αποτελεί μια βασική λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου με άπειρες προεκτάσεις. Όταν η εισβολή ξένων λέξεων προέρχεται από μια γλώσσα φτωχότερη, απλοϊκότερη της δικής μας, η ερμηνεία του φαινομένου ανάγεται πλέον στη σφαίρα των ψυχιάτρων ή για τους πλέον κακόπιστους στη σφαίρα των διεθνολόγων, ότι δηλαδή θέλουν να μας διαλύσουν ξένες δυνάμεις. Η έκταση του εκβαρβαρισμού της γλώσσας μας είναι τραγική, και αναρωτιέμαι αν είναι και τυχαία. Αν θέλεις να υποτάξεις ένα έθνος, χτυπάς πρωτίστως τον πολιτισμό του. Κάνεις το λαό του να ξεχάσει τις παραδόσεις, τα βιώματα, την ιστορία και κυρίως τη γλώσσα του. Και ο πολιτισμός, η γλώσσα κάθε χώρας είναι το βασικό στοιχείο της εθνικής ταυτότητας και συνείδησης. Ίσως αυτά να είναι κούφια λόγια, αν αποδεχτούμε ότι οδεύουμε ή φτάσαμε ήδη σε έναν κόσμο ομοιογενή, δίχως εθνικά χαρακτηριστικά συμφέροντα ετούμενα. Όμω αυτόν τον κόσμο θέλουμε. Οι θήτε τη γλώσσα πολύ. Δείτε τι πινακίδε των ελληνικών καταστημάτων και μπορείτε να φανταστείτε άνετα ότι βρίσκεστε στην Αγγλία, στην Αυστραλία, στην Αμερική. Δείτε τι ονομασίε των ελληνικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, των ελληνικών εφημερίδων, των ελληνικών ενημερωτικών ιστοσελίδων και των εκπομπών που κάνουν Έλληνε δημοσιογράφοι και παρουσιαστέ. Δείτε τι λέξει που χρησιμοποιούν τα παιδιά μα, και πρωτίστως καμαρώστε την ελληνική μας κυβέρνηση. Μπήκα στην ιστοσελίδα ε, της ελληνικής κυβέρνησης. www.vusers.gov.gr και στους τίτλους διαβάζω. Καλώς ήλθατε στην πλατφόρμα Vusers. Επιλέξτε παρακαλώ το Βουσέρ για το οποίο ενδιαφέρεστε. Η ελληνική κυβέρνηση καθιέρωσε αντί δελτίων αγοράς, δελτίων βενζίνης κλπ. της ελληνικότητας λέξης Fuel pass, Market Pass, Vuse Pass, Youth Pass, Dentist Pass, Lifestyle Stigema και ούτω καθεξής. Ο πολίτης που δεν ξέρει λέξη αγγλικά, σε ποιον θα προστρέξει για να κατανοήσει αυτό που του λέει η ελληνική κυβέρνηση. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργή Παιδείας Πολιτισμού, Αρχηγή Κομμάτων Πολιτική, ακούτε ή να τα γράψω αγγλικά για να συνεννοηθούμε. Κάναμε τη συζήτηση debate των πολιτικών αρχηγών. Τον τρόπο ζωής lifestyle τα κοινωνικά δίκτυα social media, την κακοποίηση bullying, τις εκπομπές διαλόγου talk show, την περιποίηση grooming, τη δεξαμενή σκέψη think tank, κύριε Κασελάκη ακούτε, τις εκπομπές reality shows και άλλα πολλά. Παραθέτω εκπομπές της ελληνικής, ναι ελληνικής τηλεόρασης, Big Brother, Just the Two of Us, The Bachelor, Master Chef, First Dates, shopping star, dancing with, with the stars, fame story, your face sounds familiar, the, the voice of Greece, survivor, the x-factor, dragons met Dem, fame story, my style rocks, Greece next top model, EQ, χρειάζονται σχόλια, η λύπη και ο εκτιρισμός μπροστά σε, σε τέτοια φαινόμενα εκφυλισμού δεν φτάνουν. Υπάρχουν ειδικοί, υπάρχουν ακαδημίες, πανεπιστήμια, φορεί επιστημόνων, λογοτεχνών, ποιητών, δημοσιογράφων και άλλα. Θα αφυπνιστούν ώστε να προστατεύσουν τη γλώσσα μα από το πολύτιμο εργαλείο του νου, αυτό το πολύτιμο εργαλείο του νου, πριν έρθουν τα χειρότερα ή η δύναμη τη αδρανειας αδράνεια δεν πολυμνέται όπω η ανοησία. Εγώ έχω να σα πω το εξή. Και εμεί μερικέ φορέ μπορεί να κάνουμε λάθη. Ακόμα και το πολιτικά έχει στο info είναι μια ξένη λέξη. Αναγνωρίζω ότι και εμείς διολιστήσαμε. Μας πήρε το ποτάμι που λέμε. Όμως το στρατό όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαμε στις συλλογές των αρμάτων, των οχημάτων αλλά ακόμα και τα ε, ενδύματα που είχαμε όλα είχαν ελληνικές ομο, ονομασίες. Το μανδύλι το λέγαμε μακτρο. Ε, το παντελόνι περισκελίδα τα γάντια τα λέγαμε χειρόκτια. Υπόψη στον Πόντο τα έλεγαν οι παππούδες μας και τώρα τα λένε στον Πόντο σιωρότα Χειρόκτια δηλαδή. Ε, επίσης, τα, ιδιαίτερα τα εργαλεία ή τους, τα απάρτια των κινητήρων όχι όλα είχαν ελληνικές ονομασίες. Γιατί λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η Ακαδημία, τι κάνουν εκεί οι παππούδες. Οι παππούδες τι κάνουν εκεί, ξέρω τι κάνουν. Άλλα κόλπα κάνουν άλλα κόλπα που δεν έχουν σχέση με την αποστολή της Ακαδημίας Αθηνών. Κάποτε ήταν οι υπερασπιστές ασπίδα στον εκβαρβαρισμό της ελληνικής γλώσσας. Τώρα με τι ασχολούνται, με διάφορα παρακλάδια, διαδρόμους, τους γνωστούς ή να μαχαιρώνει ο ένας τον άλλον. Προστατέψε τη γλώσσα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο σοβαρό θέμα που ναι μεν έχει να κάνει με οικονομικού δείκτε ή άλλου σχετικού δείκτε, αλλά είναι σοβαρό εθνικό θέμα. Η Ελλάδα διορισταίνει κάθε χρόνο που περνάει και με βάση το ΑΕΠ, με βάση την αγοραστική δύναμη, είμαστε πρώτοι τελευταίοι. Θα μα περάσει και η Βουλγαρία. Η Βουλγαρία έχει κράτο, λειτουργεί, οι υπηρεσίε τη λειτουργούν. Μου το λένε αυτό Έλληνε επιχειρηματίε που έχουν κάνει και επιχειρήσει. Λειτουργεί. Εδώ κοιτάξτε τι γίνεται. Να δούμε εδώ. του Δημήτρη Κωσόπουλου, Κυριακόπουλου είναι το άρθρο, από την Ναυτεμπορική. Ποια είναι σήμερα τα κυρίαρχα συνθήματα στην ελληνική κοινωνία. Η απάντηση προκύπτει από την περιραίωσα ατμόσφαιρα και μη δημοσκόπηση έρχεται να την επιβεβαιώσει. Σύμφωνα λοιπόν με την ετήσια πανελλαδική κοινωνική έρευνα του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών σε συνεργασία με την εταιρεία ProRata, στα συναισθήματα κυριαρχούν τα αρνητικά. Απαγοήτευση 50%, θυμό 38%, ενώ μόλι τέταρτη και έκτη επιλογή είναι η αισιοδοξία με 15% και η ελπίδα 13%. Μάλιστα, σε σύγκριση με την αντίστοιχη έρευνα του Δεκεμβρίου του 2022, είναι σημαντικό ότι το αίσθημα απογοήτευση εμφανίζεται αυξημένο κατά 9 μονάδε, το αίσθημα ελπίδα μειωμένο κατά 4 μονάδε. Το σημαντικότερο πρόβλημα στη χώρα φαίνεται να είναι η ακρίβεια 70%, η χαμηλή μισθή συνθήκη εργασία 29%. Η υγεία, συνθήκες περίθαλψης, όχι για COVID, 29%. Επίσης ένα χρόνο από σήμερα εκτιμάται ότι η κατάσταση της χώρας θα έχει χειροτερεύσει, το 55%. Θα είναι ίδια το 28%, θα έχει βελτιωθεί μόνο το 15%. Αυτοί είναι οι κομματική, ξέρετε, το 15%, που δεν βλέπουν, δεν βλέπουν ό,τι τους πούνε. Άλλο ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον έβριμα είναι το 60% των ερωτηθέντων νιώθει ότι, νιώθει ότι προσέξτε εδώ, τραγικό ότι η δική του γενιά περνά πιο δύσκολα από εκείνη των γονιών του. Καταστρέψαμε δηλαδή το μέλλον των παιδιών μας. Και το 54% δηλώνει δυσαρεστημένο και πολύ δυσαρεστημένο από τις αποδοχές του, μόλις το 15% ικανοποιημένο ή πολύ ικανοποιημένο. Όποιο επιθυμεί να ανιχνεύσει τα αίτια της κυριαρχίας των αρνητικών συναισθημάτων στην Ελλάδα, δεν έχει παρά να ανατρέξει στην πρόσφατη έκθεση της Eurostat, δεν υπάρχει εγκυρότερο, για το κατακεφαλία ΑΕΠ των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε μονάδε αγοραστική δύναμη. Δηλαδή, τι μπορεί να αγοράσει ένα καταναλωτή με ένα ευρώ ή αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα στοιχεία τη Eurostat, η χώρα μα φιγουράρει στην πρώτη-τελευταία θέση οριακά πάνω από τη Βουλγαρία. Του χρόνου θα μα περάσει πιθανόν. Όπω επισημαίνει σε ανάλυση του το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών, με βάση το κατακεφαλήν ΑΕΠ η Ελλάδα ήταν έως το 2009 στην κατηγορία της Νότιας Ευρώπης. Μετά τη μνημονιακή καταιγίδα πέρασε σε εκείνη της Ανατολικής Ευρώπης, με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Το 2018 μετά τα μνημόνια πέρασε πλέον στην κατηγορία της φτωχής Ανατολικής Ευρώπης. Εκεί που βρίσκεται σήμερα με τη Βουλγαρία να την πλησιάζει και να απειλεί να την αφήσει στον πάτο της κατάταξης. Μέχρι το 2009 η Ελλάδα προσέγγιζε στην αγοραστική δύναμη τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά κατρακυλήσαμε. Κοντολογής, από το 2010 η πλειονότητα των κατοίκων αυτής της χώρας ανεβαίνει ένα γολγοθά, το οποίο το τέλος δεν είναι όρατο. Το παρατεταμένο μαρτύριο έχει φουντώσει την απογοήτευση και τον θυμό που πλέον δεν μετριάζονται από τα επικοινωνιακά καταπραγεντικά. Αυτά όλα που σας πασάρουν, που μας πασάρουν, αύξηση του κατώτατου και τα λοιπά είναι φούμαρα. Διαβάστε τι λέει η Ελστάτ. Και όσο δεν διαμορφώνονται συνθήκε αισθητή βελτίωση τη ζωή τη πλειονότητα των πολιτών και διατηρείται η μιζέρια, τόσο οι εκφράσει του μεγάλου θυμού θα παραμένουν απ απ απρόβλεπτες. Ακούστε. <Κι> Τώρα ούτε τον έξυπνο κάνουμε. Είμαστε στο μέσο όρο, πιστεύω, των Ελλήνων πολιτών. Αλλά βάλτε το στη σειρά του πολιτικού ποιος από αυτούς δεν μιλώ για την προσωπικότητά τους σαν άτομα στην κοινωνία. Μιλώ για πολιτικά. Ποιος από αυτούς μπορεί να βγει και να πει εγώ έχω όραμα, θα πω σκληρές αλήθειες, θα εφαρμόσω σκληρά μέτρα, αλλά αυτό είναι το όραμα για να έρθουν καλύτερες μέρες. Κα, ναι, νας. Δεν θέλω τώρα έναν έναν να τους πιάσω, κανένας. Και εκεί που είμαστε, ακούστε, Ακούστε τι γίνεται. Εκεί που συμβαίνουν όλα αυτά τα... Δεν μπορείς να πεις ότι έχεις ελπίδα, πού να την αντιλήψουμε την ελπίδα. Έρχεται ο Σχινάς, ο Μαργαρίτης Σχινάς, αυτός κάπου είχε πάει στο κατάρτο, τότε, θυμάστε. Κάπου έμπλεξε και μετά, εντάξει, έχουν εδώ αθωώθηκαν, εντάξει, δεν λέω, μπορεί να είναι αθώα η κυρία Σπυράκη και τα λοιπά, μπορεί να βγει αθώα και η τέτοια, και η Καϊλή. Η η Φόντερ Λάιν, η Ούρσουλα, αφενός μεν είναι υποέρευνα για τα 20 δις, τώρα κατηγορείται για άλλο σκάνδαλο, προσέλαβε έναν κολλητό της για 1,4 εκατομμύρια σε μια θέση για τα ΜΜΕ. Δηλαδή, μπόχα και δυσοδεία. Και προσέξτε τι ήρθε, μας είπε ο κύριος Χινάς, που πήρε τα δωράκια του, λέει ήταν σοκολατάκια. Εντάξει. Σοκολατάκια, έτσι τα λένε τώρα. Από το Κατάρ. Ήρθε στο συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία. Μεταξύ άλλων τι είπε. Δίδαγμα τρίτο, είπε και τα άλλα διδάγματα. Η Ευρώπη φτιάχνεται, δεν, φτιάχνεται, δεν προκύπτει σε κενό αέρο ή σε συνδίκε εργαστηρίου. Ε, βέβαια φτιάχνεται. Όχι η Ευρώπη, φτιάχνονται κάποιοι που βρίσκονται εκεί. Όπω η κυρία. Τα τελευταία πέντε χρόνια το αποδείξαμε περίτρανα και μάλιστα απέναντι σε συνθηκε εργαστηριου ε βεβαια φτιαχνεται οχι η ευρωπη φτιαχνονται καποιοι που βρισκονται εκει οπω η κρίσει με το μεγαλύτερο πρόγραμμα εμβολιασμού στην ιστορία της ανθρωπότητας, το πιστοποιητικό COVID, του κολοσσέους πόρους του Ταμείου Ανάκαψης, την περήφανη στάση μας στον Εύρο, εδώ είναι σωστό, τα σωστά να τα λέμε, τη μεγάλη συμφωνία για το σύμφωνο μετανάστευση που βάζει πάτο στο Βαρέλι, να είχαμε να λέγαμε, και λίγες μέρες πριν το κοινό ευρωπαϊκό πτυχίο, δεν ξέρω τι είναι. Τώρα πια μάθαμε και ξέρουμε. Η Ευρώπη χρειάζεται ηγεσία ικανή να βρίσκει τις λύσεις για να ξεπερνάει τις κρίσεις, όχι λόγια του αέρα και κηρύγματα μίσους. Η Ευρώπη χρειάζεται Ούρσουλα και Κυριάκο, όχι Λεπέν Σαλβίνη και τους εγχώριους φίλους του Πούτιν. Καταλάβετε τι χρειάζεται η Ευρώπη. Ούρσουλα και Κυριάκο. Η Ούρσουλα με όλα αυτά που είπαμε, 20 τόσα δις για μία μόνο παραγγελία εμβολίων με τον κύριο Μπουρλά που τον είχαμε προθέσει εδώ και Κυριάκο που η Ελλάδα είναι θα πάει το χρόνο κάτω από τη Βουλγαρία. Μα τι νομίζετε ότι με τα επικοινωνιακά τερτύπια και τα τρόλ νομίζετε ότι θα νικήσετε την πραγματικότητα. Όχι. Όχι. Υπάρχει ένας και μοναδικό δρόμο, μοναδικός δρόμος. Ένας. Βγαίνει, παίρνεις με τους συμβούλους, συλλαμβάνεις, κάνεις τη σύλληψη μιας πολιτικής, τη βάζεις στο τραπέζι, την εξετάζεις από όλες τις πλευρές, κάθεσαι και την κάνεις το σχέδιο της υλοποίησης, εξηγεί τον κόσμο, κύριε, εγώ θα κάνω αυτό και προσδοκώ να έχει και αυτά τα αποτελέσματα. Και όταν έχει τα αποτελέσματα, πες ότι πέτυχε 70%, βγαίνει μετά την υλοποίηση και λες στους πολίτες τους οποίους έχεις ενημερώσει και είπες την αλήθεια, κύριε, εγώ υπολόγισα αυτά, Μπόρεσα να κάνω το 70%. Το 30% δεν μπόρεσα. Πάρτε εσεί απόφαση αν εγκρίνετε τι πολιτικέ μου ή όχι. Αυτή είναι πολιτική. Όχι ψέματα. Ε, ψέματα, ψέματα, ψέματα. Πού θα σα νομίζετε τα ψέματα, Μπορείτε να κρύψετε τη θέση τη Ελλάδα με βάση τα στοιχεία τη Ελστάτ, Με τα ψέματα, Με την παραπλάνηση του κόσμου, Με το σχοινά να λέει τι ανοησίε του. Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο σοβαρό θέμα οι Ρωσικές Αρχές Ασφαλείας, συγκεκριμένα η FSB, η FSB είναι η Υπηρεσία Πληροφοριών Εσωτερικού, ας πούμε εσωτερικής ασφάλειας που δεν είναι το σωστό. Είναι η Υπηρεσία Συλλογής Πληροφοριών Εσωτερικού ή η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας ας πούμε, αλλά με δράση στο εσωτερικό. Αυτή λοιπόν ερευνά όλα τα στοιχεία που αφορούν την επίθεση, την τρομοκρατική επίθεση που έγινε στο συναυλιακό κέντρο στη Μόσχα. Και εκεί κάπου εμπλέκεται και η, η Κύπρος. Έκαναν έρευνα σε ένα ανταλλακτήριο νομισμάτων στην Μόσχα και βρήκαν ότι ένας από τους τρομοκράτες που συμμετείχε ενεργά στην ε, ε, τρομοκρατική επίθεση πήρε χρήματα από αυτό το ανταλλακτήριο τον οποίο η διαδρομή φτάνει στην Κύπρο. Τι εννοούμε στην Κύπρο ένας Ρώσος που είχε ένα εργοστάσιο στην Ρωσία το πούλησε και στη συνέχεια και μετέφερε τα χρήματά του στην Κύπρο. Στη συνέχεια κατηγορήθηκε για απάτη 7,5 εκατομμυρίων δολαρίων στη Ρωσία και διέφυγε στο Λονδίνο. Λονδίνο. Λοιπόν, εκεί λοιπόν φαίνεται ότι για να δω επακριβώ το ρεπορτάζ για να μην κάνουμε κανένα λάθο. Περιμένετε. Λέει λοιπόν. Η θέση μετά, μετά από τι έρευνε των ρωσικών αρχών, στην οποία φαίνονται να συμμετείχαν και πράκτορε τη υπηρεσία πληροφοριών FSB, διαπιστώθηκε ότι χρηματικό ποσό κατέληξε σε μορφή κρυπτονομισμάτων στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι που έχει σχέση με Ρώσο επιχειρηματία, ο Γιουλί Κλόντον, έτσι ονομάζεται, είναι το προσωνύμιο του, και εν συνεχεία μέρος των χρημάτων αυτών βρέθηκε στα χέρια των δραστών της τρομοκρατικής επίθεσης. Προστίθεται ότι το εν λόγω πρόσωπο, ο Γιουλίκ Λόντον, ελέγχει εταιρείε που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο. Τα μετρητά παραδόθηκαν στη Μόσχα για αυτόν. Μεταφέρθηκαν για τον Γιουλίκ Λόντον. Μεταφέρθηκαν σε κρυπτονομίσματα στο καρθορισμένο πορτοφόλι και στη συνέχεια μέρος αυτών των χρημάτων κατέληξε στους τρομοκράτες. Λέει ότι μπορεί να μην έχει σχέση ο Γιούλι Κλόντον με το θέμα, ερευνάτε Πάντως, προχθές την Τετάρτη, το πρακτορείο ειδήσεων Ωντάς μετάδωσε ότι η Γενική Εισαγγελία της Ρωσικής Ομοσπονδίας απέστειλε αιτήματα συνδρομής στις ΗΠΑ, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Κύπρο σχετικά με τα τρομοκρατικά περιστατικά της Ρωσίας. Εδώ λοιπόν τι συμβαίνει για να, στείλει, για να ζητήσει δικαστική συνδρομή υπάρχει εμπλοκή αυτών των τεσσάρων χωρών. Γιατί η Καλλία άφησε υπονοούμενο προχθές ο Υπουργό Άμυνα ο Σοηγού που μίλησε με τον Λεκορνού, τον Γάλλο ομολογό του. Τέλος <Straight> πάντων ελπίζουμε η Κύπρος να τελειώσει με αυτή την ιστορία. Να πάμε τώρα στο τρίτο θέμα. το έκτο θέμα είναι το, είναι, το Ισραήλ. Χθες στο εικόνιο, καλά νομίζω ότι ειλικρινά τώρα, όχι από τους πρώτους και, και ακόμα και, ε, και ούτε στην Τουρκία πρόλαβα να δουν την καταιγίδα που έρχεται, εννοώ αναλυτές στην Τουρκία, από το κόμμα του Ερμπακάν, του γιού του Ερμπακάν. Και εμείς το είδαμε, σας το εξήγησα, όταν είδα έναν επαγγελματικό τρόπο που δεν προέρχεται από την Τουρκία... Ε, στην προβολή των ε, διαγγελμάτων, των ε, ο, ομιλιών που έκανε ο Νεσμετίν Ερμπακάν όταν είχε συγκρουστεί με τον Ερντογάν, ο οποίο ήδη είχε κάνει το Α.Ε.Π. και τον θεωρούσε ο Ερντογάν προδότη. Και τότε είχε κάνει κάποιε προφητικέ ομιλίε και είχε χρεώσει τον Αμπτουλά Γκιούλ στου Ισραηλινούς και στου Εβραίου και τον Ερντογάν στη διεθνή ομάδα των χωρών, τα διεθνή συμφέροντα, που θέλουν να οδηγήσουν την Τουρκία στο διαμελισμό. Ο Ορτογάν λοιπόν δεν ενώ είχε μία πολιτική απέναντι στο Ισραήλ σκληρή, κυρίως απέναντι στον Νετανιάχου, δεν υποστήριξε την... Καταρχάς δεν ήταν η χώρα που έπρεπε να παίξει με βάση τη ρητορική, έπρεπε αυτή να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο για γενοκτονία εις βάρος του Ισραήλ. Όχι μόνο δεν το έκανε, δεν προσυπέγραψε την προσφυγή ενός κράτους που δεν είναι μουσουλμανικό, της Νότιας Αφρική, Αφρικής. Στη συνέχεια, όχι μόνο αυτό, σαν να μην έφτανε αυτό, άρχισε να συνέχισε να στέλνει εμπορεύματα κρίσιμα ακόμα για τη διεξαγωγή του πολέμου στην, στο Ισραήλ. Αυτό άρπαξε ο γιος Ερμπακάν, γιατί είπαμε όταν σκάβει το λάκκο του άλλου, πέφτει ο ίδιο μέσα. Αυτή ο Ερντογάν στήριξε τη γιγάντωση του κόμματός του στον αντισημιτισμό. Τεράστιο στην Τουρκία, δεν το συζητάμε τώρα. Τεράστιο στην κοινωνία. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Ερμπακάν, ο γιο Ερμπακάν, μαζί με τον νεκρό Ερμπακάν τα βίντεο του και αποδεικνύουν την υποκρισία του Ερντογάν. Και Χθες είχαμε διαδηλώσεις στην, στο εικόνιο κατά του εμπορίου με το Ισραήλ, μιλάω για δεκάδες χιλιάδες και ο Ερντογάν προβληματίζεται με αυτό το θέμα, για να δούμε τώρα τι έγινε και προσπαθεί τώρα σιγά σιγά να κόψει το εμπόριο γιατί αυτό θα γίνει τσουνάμι. Η Τουρκία μπλοκάρει κρυφά τι εξαγωγέ στο Ισραήλ. Την περασμένη εβδομάδα οι τουρκικέ εταιρείε που εξάγουν αγαθά στο Ισραήλ, προσέξτε, μετά τι εκλογέ, έτσι. Έφαγε το Σαμάρι ο Ερδογάν, Σαμάρι είναι τουρκική λέξη, την Σαμαρέα που λέμε στα ποντιακά, τουρκισμένα ποντιακά, η ποντιακά με δάνειο από την τουρκική. Την περασμένη εβδομάδα οι τουρκικέ εταιρείε που εξάγουν αγαθά στο Ισραήλ δεν μπόρεσαν να πληρώσουν εξαγωγικού δασμού στον ιστότοπο των τουρκικών τελωνίων. Αναφέρει το Ισραηλινό οικονομικό έντυπο Globes. Υπόψη μπορεί να λέει μερικέ τουρκικέ λέξει, αλλά τι λέμε εμεί. Λάχταν. Θα δίγω σε έναν λάχταν. Εκ Δεν λέμε κλωτσιά. Λέμε λακτίζω. Λάχταν. Άρα να λέμε και τα, τα παλιά τα ελληνικά. Σημειώνεται τόσο αποτέλεσμα τη τρέχουσα κατάσταση, τα φορτηγά πλοία που εξυπηρετούν εμπορικέ διαδρομέ μεταξύ Ισραήλ και τουρκικών λιμανιών δεν μπορούν πλέον να κινηθούν. Τονίζεται ότι παρά την ακραία Ισραηλή ρητορική του Ερντογάν, η Τουρκία δεν επέβαλε εμπάρκο στι εξαγωγέ προ το Ισραήλ. Αν και απέκλεισε το Ισραήλ από τη λίστα των εμπορικών προτεραιοτήτων, υποτίθεται. Το 2023 ο εμπορικό κύκλο εργασιών μεταξύ των χωρών ανήλθε σε 6,9 δισεκατομμύρια δολάρια, 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια λιγότερα από το 2022 ένα πλοίο του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού θα παραδώσει βοήθεια στη Λωρίδα τη Γάζας, τι αρχέ Μαΐου, ω μέρο των προσπαθειών για τη δημιουργία ενό νέου ανθρωπιστικού θανάσιου διαδρόμου. Στο Ασδότ θα τα παραδώσει. Ε, διαπραγματευτική ομάδα του Ισραηλινού καθεστώτος, του Ισραήλ δηλαδή, θα ταξιδέψει στο Κάιρο με διευρυμένη εντολή μετά από απόφαση του Πολεμικού Συμβουλίου. Έξι μήνε μετά την έναρξη του πολέμου, ο Νετανιάχου είπε στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου: Είμαστε ένα βήμα μακριά από τη νίκη. Και δήλωσε ότι παρά την αποχώρηση των στρατευμάτων από το Χάν Γιουνίς και του βομβαρδινού από εκεί, ότι θα καταστρέψουμε τη Χάζα, την Χαμά και θα κάνουμε την επιχείρηση στη Ράφα. Ε, θα δούμε παρακάτω. Αποχώρησε σήμερα, αποχώρησαν οι άνοπε δυνάμει του Ισραήλ από την νότια Γάζα. Χάν κτλ. Θα διασφαλίσουμε ότι η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ. Το Πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε ο επικεφαλή τη ΜΟΣΑΔ, αλλά και ο επικεφαλή τη ΣΥΜΠΕΤ, τη Υπηρεσία Εσωτερική Ασφάλεια και Πληροφοριών, να πάνε στο Κάιρο και να ε, με διευρυμένη εντολή του είπε: Πηγαίνετε για να βρείτε λύση. Πιθανόν να έπαιξε ρόλο η διεθνή πίεση, η εσωτερική πίεση και το τηλεφώνημα με τον Ιτανιάκου. Η 98η ημεραρχία του Ισραηλινού στρατού αποχώρησε από τη Γάζα χθε το βράδυ και ενώ άλλοι σχηματισμοί αποχώρησαν, και άλλοι σχηματισμοί αποχώρησαν από την νότια λωρίδα τη Γάζας. Λίγες ώρε μετά την αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από τη Χάν Γιουνή, τέσσερι ρουκέτε εκτοξεύτηκαν από αυτή την περιοχή, από τη Χάν Γιουνή, προ το Ισραήλ. Λοιπόν, Συνεχίστηκαν οι διαδηλώσεις στο Ισραήλ, πάλι πάνω από 100.000 άτομα βλέπω, στο Τελαβίβ, αλλά και σε άλλες 50 πόλεις και κομοπόλεις. Δηλαδή πλέον γίνεται κύμα διαδηλώσεων και διαμαρτυριών εναντίον της κυβέρνησης και των Ετανιάχου. Τον κατηγορούν για διαφθορά, τον κατηγορούν ότι συνεχίζει τον πόλεμο για να αποφύγει τη δικαστική διαδικασία που είναι εις βάρος του, ζητούν παρέτηση, ζητούν εκλογές δεν είναι καλή η κατάσταση ε, και δεν μιλάμε τώρα και νομίζω σήμερα θα γίνει στη Ιερουσαλήμ άλλη διαδήλωση και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι η χώρα είναι σε πόλεμο όταν είσαι σε πόλεμο και βλέπεις το ιστορικό να γίνονται διαδηλώσεις όταν δεν υπάρχει εθνικό μέτωπο αυτό είναι προάγγελος εθνικής συμφοράς προσέξτε ε, δέχεται πίεση από, το Ισραή, από τις ΗΠΑ Αμερικής, να επιτρέψει στους εκτοπισμένους από την πόλη της Γάζας και από τη βόρεια λωρίδα της Γάζας να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ποια σπίτια δεν υπάρχουν σπίτια, αλλά να επιστρέψουν στον τόπο τους. Το Ισραήλ δέχεται μόνο 60.000 από αυτούς να επιστρέψουν. Θα επιστρέφουν 2.000 τη μέρα αφού υφίστανται εξονυχιστικό έλεγχο και αποκλείεται από την επιστροφή, αποκλείονται άντρες από 25 μέχρι 50 ετών νομίζω. Τους νέους του άντρε δεν του αφήνουν, όχι 25, 18 έω 50 ετών. Δεν αφήνουν λοιπόν του άντρε να περάσουν, γιατί δεν μπορεί να ξέρει αν αυτό είναι ή θα γίνει όταν επιστρέψει μέλο των ενόπλων ομάδων τη Χαμά. Εκεί λοιπόν είπε αφήνουμε μόνο 60.000 συνολικά από το πόσο, ένα εκατομμύριο εκτοπίστηκε, κάτι τέτοιο ακούγεται. Αυτά λοιπόν για τι επιστροφέ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal αυτά. Τώρα, εκπρόσωπο του Ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε ότι τα στρατεύματα που είχαν εισβάλει στην νότιο τμήμα τη ορίδα τη Γάζα, δηλαδή τρει ταξιαρχίε, αποχώρησαν χθε το βράδυ. Εκεί όμω παρέμεινε μία τέταρτη ταξιαρχία για εσωτερική ασφάλεια πιθανόν. Σήμερα, Κυριακή 7 Απριλίου, η 28η Μεραρχία Καταδρομένων του Ισραηλινού Στρατού τελείωσε την αποστολή τη στη Χάν Γιουνίς, που είπα πριν λίγο. Η μεραρχία αποχώρησε από τη Λωρίδα τη Γάζα προκειμένου να προετοιμαστεί για μελλοντικέ επιχειρήσει, ανέφερε ο Ισραηλινό στρατό στο Γαλλικό Πρακτορείο. Σε ερώτηση του Associated Press, νομίζω, όχι το Γαλλικό Πρακτορείο, εάν αυτό σημαίνει ότι όλα τα στρατεύματα αποχώρησαν από τον νότιο τμήμα τη Λωρίδα τη Γάζα, ένα στρατιωτικό εκπρόσωπο απάντησε ναι, αποχώρησαν όλα. Ε, μία σημαντική δύναμη, ο εκπρόσωπο είπε όμω, μία σημαντική δύναμη θα συνεχίσει να επιχειρήσει τον Παλαιστινιακό θύλακα συνολικά. Η 162η Μεραρχία και η Ταξία Ταξιαρχία Ναχάλ θα συνεχίσει να επιχειρήσει τη λωρίδα τη Γάζα για να εγγυηθεί την ελευθερία δράση του στρατού και την ικανότητά του να συνεχίζει να, να, κάνει επιχειρήσει ακριβία που βασίζονται στι υπηρεσίε πληροφοριών. Η χαρέ λέει ότι ο στρατό αποχωρεί αφού πέτυχε του στόχου του. Ε, είπε ότι οι εκτοπισμένοι από τη Χαν Γιουνίς μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους που είχαν πάει στη, στη Ράφα. Η Jerusalem Post είπε ότι στην ουσία βρισκόμαστε σε ένα σχέδιο διχοτόμηση της λωρίδας της Γάζας. Άλλοι θα κατοικούν νότια, άλλοι βόρεια και θα ελέγχεται έτσι να μην υπάρχει ενότητα. Ε, αυτό θεωρείται ότι είναι μια υποχώρηση του Νετανιάχου όχι απέναντι στη, Χαμά, στη Χαμάς αλλά απέναντι στην εξωτερική πίεση κυρίως όμως στη διεθνή εξωτερική πίεση και στην πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Φεύγει σήμερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο Γιαίρ Λαπίντ Ο Γιαίρ Λαπίντ είναι ο ηγέτης ενός κεντρώου κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα έχει επαφές με πολλού αξιωματούχου Στι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική, μεταξύ αυτών και με τον Τζακ Σούμερ, πρόεδρο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Γερουσία, είναι αυτό που ζήτησε από τον Νετανιάχου σήκω και φύγε, κάνει εκλογέ, φύγε για να ανασάνει η χώρα. Αυτά να πάμε τώρα τι γίνεται με το άλλο θέμα που είναι πολύ σοβαρό με το Ιράν. Καταρχάς ε, η Ισραηλή πολεμική αεροπορία βομβάρδισε αρκετές περιοχές στο Λίβανο μεταξύ αυτών στη Βαντί Μπαργκάζ, Βαντί σημαίνει κοιλάδα Μπαργκάζ, Χασμάγια District στο νότιο Λίβανο. Επίσης είδα ένα βίντεο, δεν έχει διασταυρωθεί από αλλού, ότι η Χεσμολάχ κατέριψε ένα Ισραηλινό μη επαγγελμένο αεροσκάφος αναγνωριστικό Ερμής 900 στη Λιβανική, πάνω από το Λίβανο. Επίση, 30 ρουκέτε εκτοξεύτηκαν από τον νότιο Λίβανο προ τη Γαλλία και το κατεχόμενο Συριακό Γκολάν. Σημαντικό αριθμό. Ο στρατό τη Εμένη ανακοίνωσε ότι έπληξε ένα βρετανικό πλοίο μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, το Hop Island, στην Ερυθρά Θάλασσα, και δύο πλοία εβραϊκών συμφερόντων που κατευθύνονταν προ τα λιμάνια του Ισραήλ, το Τζίνα και το Grace F ο Υπουργό Άμυνα του Ισραήλ, Ιωάβ Γκάλαντ, ανακοίνωσε σήμερα ότι έχουν ολοκληρωθεί οι προετοιμασίε για την αντιμετώπιση οποιοδήποτε σεναρίου με το Ιράν. Το γραφείο του Υπουργού Άμυνα εξέδωσε την ανακοίνωση αυτή έπειτα που αξιολόγησε τη επιχειρησιακή κατάσταση που έκανε με του ανώτατου διοικητέ των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ. Μετά την ολοκλήρωση τη αξιολόγηση, ο Υπουργό Γκάλαν τόνισε ότι ο αμυντικό μηχανισμό ολοκλήρωσε τι προετοιμασίε για απαντήσει σε περίπτωση οποιοδήποτε σεναρίου που μπορεί να εξελιχθεί σε σχέση με το Ιράν, ανέφερε το γραφείο τύπου του Υπουργού Άμυνα. Είπαμε ότι το Ιράν έχει απειλήσει. Αμερική και Ισραήλ βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού για να αποκρούσουν ενδεχόμενε επιθέσει. Ένα στρατιωτικό σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, θρησκευτικοπολιτικού ηγέτη του Αγιατολά Χαλί Χαμενεή προειδοποίησε σήμερα ότι καμία Ισραηλινή πρεσβεία δεν είναι πλέον ασφαλής μετά το θάνατο των 7 Ιρανών στρατιωτικών στην Ισραηλινή επιδρομή στο προξενείο του Ιράν στη Δαμασκό. Καμία Ισραηλινή πρεσβεία δεν είναι πλέον ασφαλής δήλωσε ο στρατηγός των φρονών της Επανάστασης Γιαγιά Ραχίμ Σαφάδη όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Ισνα. Είπαμε ότι έχουμε από όλες τις πλευρές φρουλή τη επανάσταση γεεθά, ε, θρησκευτικό ηγέτης, πρόεδρος του Ιράν, υπουργό εξωτερικών άμυνας, όλοι είπαν θα απαντήσουμε. Ο στρατηγός λοιπόν γιαγιά Ραχίμ Σαφάβη υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη θεωρεί τη σύγκρουση με το Ισραήλ ως ένα έγκυρο και νόμιμο δικαίωμα υποστήριξε πλέον ότι εξαιτία των Ιρανικών απειλών το Ισραήλ έκλεισε από φόβο έως χθες 27 πρεσβείες μεταξύ άλλων εκείνες που λειτουργούσαν στην Ιορδανία, την Αίγυπτο, τον Παχρέν και την Τουρκία. Αυτή η πληροφορία δεν επιβεβαιώνεται από άλλε πηγέ. Πάντω, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, Ισνα, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα γράφημα όπου, όπω εξήγησε, παρουσιάζει εννέα διαφορετικούς τύπους Ιρανικών πυράβλων που σύμφωνα με την ίδια πηγή είναι σε θέση να πλήξουν το Ισραήλ και το βελληνικές τους δηλαδή φτάνει να πλήξουν το Ισραήλ πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όπου εκεί πραγματικά γίνεται έχουν ανεβεί οι τόνοι ε, ο Τζο Μπάιντεν σε μία στην κορυφαία ως τώρα με βάση αυτά που γνωρίζω έτσι δεν τα ξέρουμε και όλα δεν είμαστε εκεί είχε κάνει μία εμβληματικού χαρακτήρα εκδήλωση στη Νέα Υόρκη στην οποία συμμετείχαν και δύο πρώην πρόεδροι δημοκρατικοί Ομπάμα και Κλίντον και εκεί συγκέντρωσε νομίζω 25,5 εκατομμύρια δολάρια ήρθε λοιπόν τώρα ο Τραμπ λέει θα πάρω τη ρεβάνς έκανε στη Φλόριντα, κοντά στην κατοικία, αυτό το παλάτι που έχει, στον Τελάγκο, όπως το λένε εκεί κοντά, έκανε μία προεκλογική συγκέντρωση για να μαζευτούν λεφτά. Πώς το λένε αυτό οι Αμερικανοί, fundraising. Άντε τώρα αυτό το παίρνουμε εδώ, το κάνουμε δάνειο. Μία εκδήλωση υποστήριξης, οικονομικής υποστήριξη. Καταρχάς πόσο κόστιζε μια καρέκλα σαν αυτή που κάθομαι στο τραπέζι του Τραμ. Για πέστε ένα νούμερο. 800 τόσα, 800 τόσες χιλιάδες δολάρια. Για να δούμε λίγο. 814.600 δολάρια. Για να καθίσεις στο τραπέζι του Τραμ, έσκασες στην Επιτροπή, πάρτα. 814 και 600 δολάρια. Για το, αυτά είναι για τα φιλοδορήματα τα 600. Πόσα λέτε ότι μαζεύτηκαν. 50,5 ,50 ,50 εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια δολάρια. Ένα μεγάλο ποσό και από ό,τι διαβάζω, αυτά τα λεφτά, εντάξει υπάρχει απολογισμός, κάνουν ένα απολογισμό, δίνονται για τις μετακινήσεις τελεχών, τεράστιες, τεράστια έξοδα, για τις διαφημίσεις, τηλεοπτικός χρόνος, ε, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λοιπά προεκλογικά έξοδα, οπότε μαζεύονται δισεκατομμύρια Ξοδεύονται. Λέει θα ξοδευτούν 10 δισεκατομμύρια νομίζω συνολικά. Πώς, τι, τι είπε ο Μπάιντεν για αυτή την συγκέντρωση. Ε, τώρα διαβάζω ποιοι ήταν. Μεταξύ αυτοί που έδωσαν το παρόν στη συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν και ο Έλληνας Τζον Κατσιματίδης που έχει και ακίνητα στη Νέα Υόρκη αλλά έχει νομίζω και αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Ο Κατσιματίδης νομίζω ότι είναι από τη Σύμη, εκεί από τα Δεκάνησα. Δεν είναι πόντιο, για του πόντιου μη χαίρεστε. Λοιπόν, ήταν εκεί ο κύριο Κατσιματίδη και απάντησε ο Μπάιντεν στα 50 και 50 εκατομμύρια δολάρια λέγοντα. Ο Ντόναλτ Τραμπ οργανώνει συγκέντρωση κεφαλαίων από δισεκατομμυριούχους που θέλουν περικοπές στην κοινωνική ασφάλιση και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εξασφαλίζοντα μειώσει μειώσεις φόρων για του ιδίου. Αυτή ήταν η καταγγελία του Biden. Κάτι έπρεπε να πει τώρα. Που 25, που 50. Εν πάση περιπτώσει. Έχω εδώ και τα ονόματα των δισεκατομμυρίων που συμμετείχαν, δεν μα αφορούν. Θα μπορούσαμε να πούμε έχει ένα ενδιαφέρον για μας η παρουσία του Κατσιματίδη την οποία την είπαμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προειδοποίησαν την Κίνα για εμπλοκή τη στον πόλεμο της Ουκρανίας μέσω βοήθειας που παρέχει στη Ρωσία. Και τις παρέχει δορυφορικές εικόνες, κάτσε να δούμε και το Bloomberg και οι Financial Times κάνουν αναφορές σε αυτό, αλλά και ο Λίνκεν προειδοποίησε τους ομολόγους του όπως αναφέρουν οι Financial Times που επικαλούνται μαρτυρίες τριών προσώπων που ήταν παρόντα στις συνομιλίες ότι το Πεκίνο βοηθάει τη Μόσχα σε ανησυχητική κλίμακα και παρέχει εργαλεία πληροφορία και τεχνογνωσία, τα οποία τα χρησιμοποιεί για τον πόλεμο. Ο Μπάιντεν, που μίλησαν προχτέ ε, με τον ε, πρόεδρο τη Κίνας, τον Σι ε, εξέφρασε τι ανησυχίε του σχετικά με την υποστήριξη τη Κίνας προ τη βιομηχανική βάση τη ρωσική πολεμική μηχανή, κάνοντα εκτεταμένη αναφορά στην προμήθεια εργαλείων μηχανών, οπτικών κατασκοπευτικών συστημάτων, νήτρο κυταρίνη, μικροελεκτρονικών και κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη. Δήλωσε η εκπρόσωπο του Συμβουλίου Εθνική Ασφάλεια Πλευκού Οίκου, Αντριέν Βουάτσον. Επίληπη πρόσβαση τη Μόσχα σε τεχνολογίε με περιορισμού. Η Κίνα και το Χογκόνγκ. Ε, η Τζανέτ Γέλεν, Υπουργό Οικονομικών, τον είπα, βρίσκεται στην Κίνα για 7 επίσκεψη προσπαθεί να ζυγίσει τα πράγματα μεγάλη απειλή για αμερικανικά συμφέροντα και γερμανικά συμφέροντα και ευρωπαϊκά είναι τα ηλεκτρικά οχήματα της Κίνας είναι οι συσσωρευτές, συσσωρευτές και οι ηλιακοί συλλέκτες πάλι άλλο ένα, λάθο που το λέμε και εμείς όχι, οι ηλιακοί συλλέκτες συσσωρευτές και όχι μπαταρίες και ηλεκτρικά αυτοκίνητα που μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρό πλήγμα στην αυτοκινητοβιομηχανία και στις ΗΠΑ και στις ευρωπαϊκές χώρες. Η μεταναστευτική πολιτική του Biden απειλεί την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Η ανεξέλεγκτη ροή παράνομων μεταναστών στα νότια σύνορα των ΗΠΑ απειλεί την εθνική ασφάλεια της χώρας, προειδοποιεί ο πρώην Υπουργό Εσωτερική Ασφάλεια Τσάντ Γουλφ στο Fox Business. Παρά όλε τι προειδοποιήσει από ανώτερου Αμερικανού πολιτικού, οι παράνομοι μετανάστε συνεχίζουν να περνούν ανεμπόδιστα από τα σύνορα και να κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλη τη χώρα. Και η κυβέρνηση του Biden δεν κάνει τίποτα για να σταματήσει τα καρτέλ, του λαθρεμπόρου και τυχόν επικίνδυνα άτομα. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον Γούλφ, είναι πολύ αργά για να λυθεί το πρόβλημα μετά την άφηξη των μεταναστών. Πρέπει να λυθεί απευθεία στα σύνορα. Η πρόταση του Δημάρχου του Σικάγου, Brandon Τζόνσον, να εκδώσει άδε εργασίε σε περίπου μισό εκατομμύριο μετανάστε κατά τη γνώμη του θα είναι μόνο ένα επιπλέον κίνητρο για να έρθουν περισσότεροι μετανάστες. Η ΙΠΑ, η Βρετανία και η Αυστραλία θα εξετάσουν το ενδεχόμενο εισδοχή νέων μελών στη συμμαχία Όκου τη στιγμή που η Ουάσιγκτον επιδιώκει την, να συμπεριλάβει την Ιαπωνία στην ε, συμμαχία ω αποτρεπτικό παράγοντα τη Κίνα, γράφουν οι Financial Times. Και πάμε στο τελευταίο θέμα μας χορτά το δυνατό το, το τέτοιο σήμερα, νομίζω το δελτίο μα, η Ουκρανία θα μπορούσε σύντομα να ξεμείνει από αντιαεροπορικού πυράβλου, εάν η Δύση δεν αυξήσει τι προμήθειε, δήλωσε ο Ζελένσκι. Ο Δημήτρη Κουλέμπα είπε στου Financial Times ότι οι ρωσικέ αεροπορικέ βόμβε, κατευθυνόμενε βόμβε, καταστρέφουν τι θέσει των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Κουλέμπα πρόσθεσε ότι είναι αδύνατο να κρυφτεί από τι κατευθυνόμενε βόμβε και ο μόνο τρόπο για να τι αντιμετωπίσει είναι να καταρρύψει το αεροσκάφο. Αλλιώ δεν γίνεται. Ο Ρωσικό στρατό κατέστρεψε μια αποθήκη που περιείχε μη επανδρομένα αεροσκάφη που μεταφέρθηκαν στην Ουκρανία από τι χώρε του ΝΑΤΟ, Ρώτησε, ο, ε, ανέφερε, δήλωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα. Και ανατολίζει από τι χώρε του ΝΑΤΟ, κάποιο φωτογραφίζει. Ο Λαυρόφ. Ε, αύριο και μεθαύριο θα βρίσκεται στην Κίνα, διήμερη επίσκεψη, θα, θα δει τον Γουάν Γι, τον Κινέζο ομόλογό του. Κύριο θέμα είναι, εντάξει θα συζητήσουν και άλλα πράγματα, κύριο θέμα είναι η Κινέζική πρόταση των 12 σημείων για την επίλυση του Ουκρανικού να τελειώσει ο πόλεμος. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι τόνισε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι ευελπιστεί ότι ο ίδιος και η Ελβετίδα ομόλογός του Βιόλα Άμχερτ θα ορίσουν εντό των προσεχών ημερών την ημερομηνία για τη διαξαγωγή Διεθνού Ειρηνευτική Συνόδου στην Ελβετία με συμμετοχή από 80 έω 100 χωρών. Είπε η Μόσχα, λέει ότι χωρί εμένα δεν υπάρχει, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Η Μόσχα λέει το Κίεβο υπάρχει νόμο, λέει δεν πρόκειται να προσκληθεί. Ε... Πήγε στο Τσερνίχιβ, Εκεί έδωσαν σκληρέ μάχε οι Ουκρανοί και δεν επέτρεψαν του Ρώσους να προελάσουν. Είναι βρίσκεται βόρεια του Κιέβου και είπε: Θα δούμε τι επόμενε μέρε ποιου θα καλέσουμε. Είπε ότι η Τουρκία δεν δέχεται την πρόταση διαμεσολάβηση τη Τουρκία, αυτόνομη πρόταση, γιατί η Τουρκία έχει πολλά συμφέροντα με τη Ρωσία και δεν μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο, δεν μπορεί να πιέσει. Ενώ λέει ο δρόμο τη διεθνού διάσκεψη είναι καλύτερο. Έτσι ρίχνει πόρτα στον, στον Ερντογάν. Έχουμε εκλογή του Πελεγκρίνη στη θέση του Προέδρου της Σλοβακίας μετά την εκλογή του, πώς το λέμε τον άλλον, τον Φούτσι, του Φίτσο, του Πρωθυπουργού και, αυτοί, και οι δύο είναι στους συγκαταλέγοντες τους σκεπτικιστές και σε αυτούς που αρνούνται να δώσουν οπλικά συστήματα στην Ουκρανία. Και έχουμε μία, συνεχίζεται η ένταση στον Κάφκασο, το Αζερβαϊτζάν εκεί στον διάδρομο του Σουνίκ έκανε ορισμένες βολές, η Αρμενία συγκεντρώνει στρατεύματα για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη επιθετική ενέργεια, το Αζερβαϊτζάν κατηγορεί την Αρμενία ότι συγκεντρώνει στρατεύματα και όλα αυτά γίνονται την επομένη της ανακοίνωσης από την Ursula von der Leyen και τον ότι που συναντήθηκαν με τον Πασινιάν και αυτό ενόχλησε το Αζερβαϊτζάν και η δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα δώσει 250 εκατομμύρια δολάρια ή ευρώ στην Αρμενία βοήθεια για να τη βοηθήσει να απομακρυνθεί από τη Ρωσία. Η Ρωσία με τη σειρά της κατηγορεί την Ευρώπη και τη Δύση ότι κάνουν ενέργειες αποσταθεροποίησης στο νότιο σου. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Έχουμε αναφορά, θα κάνω αύριο, αν βρούμε χρόνο, στις ε, ε, συγκεντρώσει που έγιναν στην Αθήνα, στην Γερμανική Πρεσβεία, στην Αθήνα, στην Ουάσιγκτον και στο Τορόντο, Έχω σκε... Έχουμε σκεπτικό ρεπορτάζ στο υφογνώμων πολιτικά. Μπορείτε να δείτε και φωτογραφικό υλικό για Αθήνα και για Ουάσιγκτον. Αύριο πιστεύω ότι θα έχουμε περισσότερο υλικό για να κάνουμε μια αναφορά. Ήταν η μοναδική ενέργεια που έγινε την επέτειο της εισβολής των Γερμανών στην Ελλάδα και όπου αλλού από την Επιτροπή για την. Όχι, κανένα άλλο δεν κουνήθηκε. Ενώ πρακτικά αναβγεί. Ε, έχει επιδοθεί και επιστολή στους πρέσβεις είτε στην Αμερική είτε στον Καναδά είτε εδώ θα τη διαβάσουμε αύριο απλά να υπενθυμίσουμε ότι τις ενέργειες αυτές οι ενέργειες αυτές έγιναν με πρωτοβουλία του πρέσβη επιτιμή του κυρίου Λεωνίδα Χρυσανθόπουλου συμμετείχαν και ο πρέσβης ο κύριος Σαϊφαντής και ο κύριος Τσαμαδός και να σας πω την αλήθεια ότι ακριβώς επειδή συμμετέχουν τρεις πρέσβεις οι οποίοι ξέρουν να πατάνε μονοπάτια δύσκολα όπου δεν υπάρχουν παγίδες, ούτε άτομα ή ενέργειες που δεν είναι ανεξέλεγκτες και μπορεί να κάνουν ζημιά σε αυτή την εθνική υπόθεση. Γι' αυτό το θεωρώ ως δίχτυ ασφαλεία στην παρουσία τους και φυσικά είναι μια πρωτοβουλία του κυρίου Χρυσανθόπολου, του Λεωνίδα Χρυσανθόπολου και τις Επιτροπές για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο της Επιτροπής. Εδώ βλέπετε την ηλεκτρονική διεύθυνση, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα ε, να διαβάσετε την ε, διακήρυξη και όσοι θέλετε μπορείτε να εγγραφείτε τα στοιχεία σας είναι μυστικά δεν διαρρέων πουθενά δεν είμαστε ούτε κεραμέως ούτε ασημακοπούλου θα γίνει σωστή διαχείριση άλλωστε η παρουσία και των ε, ε, πρέσβεων αλλά και όλων όσων συμμετέχουν τα 15 άτομα ένας από αυτούς είναι και ο Μιλών στην αρχική ομάδα Νομίζω ότι είναι μια εγγύηση για την σωστή διαχείριση αυτών που θα υπογράψουν και θα στηρίξουν αυτό το εγχείρημα. Λοιπόν, αυτά. Να είστε όλες και όλοι καλά.